482 κτίσματα έχουν κριθεί μη κατοικήσιμα στο νησί της Μυτιλίνης και 372 κατοικήσιμα σύμφωνα με αυτοψίες μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης. Από το σύνολο των αυτοψιών, 754 αφορούν κατοικίες, από τις οποίες οι 339 κρίθηκαν κατοικήσιμες και οι άλλες 416 μη κατοικήσιμες. Οι υπόλοιπες αφορούν σε επαγγελματικούς χώρους, ιερούς ναούς και λοιπά κτίρια και αποθήκες. Η διενέργεια των αυτοψιών συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των αυτοψιών αποτελεί ρεκόρ και οφείλεται στην κινητοποίηση 100 μηχανικών από το Υπουργείο Υποδομών και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Δεν έχω δει αντίστοιχο τέτοιο φαινόμενο συσσωρευμένης μεγάλης καταστροφής σε έναν πολύ περιορισμένο χώρο, σε έναν εξαιρετικά περιορισμένο γεωγραφικό χώρο. Παγκόσμιο φαινόμενο, μοναδικό φαινόμενο, συσσωρευμένες ζημιές, μεγάλες ζημιές, ενώ στην περιβάλλουσα ζώνη ουσιαστικά, αν θέλατε την προσωπική μου άποψη, δεν υπάρχουν ζημιές. Από απολυθώματα, από ορυκτά διάφορα δείγματα που είχαμε εδώ για να βλέπουν οι επισκέπτες,